Θείο Πνεύματι, αφθάρτης θέντες, πολυχρόνιον, ειλείς ανυπνών, ιενεθέσον, επτά ρυθμιμάς, και αναστάντες πίστους ευεβαιώσαν την των ανθρώπων κοινήν εξαναστάσιν. Ωθεν απάντες συμφωνήσεις τιμήσομεν δοξάζοντες Χριστόν τον Πολιέλεον. Τη Τετάρτη του μηνός Αυγούστου των Αγίων Επτά Παίδων των Ενεφέσο. Μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Οσιωμάρτυρος και μνήμη της Ανακομιδής των Λιψάνων αυτής και Θαθουήλ και Ιά των Μαρτύρων. Οι Άγιοι Επτά Παίδες η Ενεφέσο, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβληχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος και Ιωάννης στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορ Δέκιος άναψε το καμίνι των διωγμών κατά των χριστιανών και χωρίς καμία διάκριση βασάνιζε και θανάτωνε νέους και γέροντες, τότε οι επτά πέδες Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβληχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος και Κωνσταντίνος, για να μην αρνηθούν την πίστη τους, αφού διαμήρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, έφυγαν από την πόλη και κρύφτηκαν σε κάποια σπηλιά μέχρι να πάψει ο διωγμός. Επειδή όμω ο κίνδυνο ολοένα και πλησίαζε την κρυψώνα τους, προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα να πάρει ο Θεός τις ψυχές τους χωρίς να πέσουν στα χέρια του δεκίου. Ο Θεός άκουσε την δέησή τους και το πρωί κοιμήθηκαν χωρίς να ξυπνήσουν ύστερα από 194 χρόνια επί Θεοδοσίου του Μικρού, στην Έφεσο κάποια αίρεση διακήρυται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Εκείνη λοιπόν την εποχή, κάποιο παιδί στην αγορά της Εφέσου ψώνισε ψωμί με το νόμισμα της εποχής του Δεκίου. Αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Πήραν λοιπόν το παιδί και το ανέκριναν. Κατόπιν πήγαν στη σπηλιά και βρήκαν ζωντανά και τα υπόλοιπα παιδιά. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι είναι θαύμα Θεού, για να αποδειχθεί ότι ανάστασιν μέλιν έσεστε νεκρών, δικαίων τε και αδίκων, δηλαδή ότι πρόκειται να γίνει ανάστασιν νεκρών και των δικαίων και των αδίκων. Η οσία ευδοκία και η ανακομιδή των Λειψάνων της καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής. Σε μία όμως εκστρατεία τους οι Πέρσες, την εχμαλώτησαν και την μετέφεραν στην Περσία. Εκεί υποχρεώθηκε να υπηρετεί την οικογένεια ενός αξιωματικού. Η ζωή όμως αυτή δεν δυσαρέστησε την οσία ευδοκία και πίστευε ότι παντού όπου κι αν βρεθούμε μπορούμε να έχουμε μεγάλη αποστολή υπέρ του έργου του Θεού και τη ωφέλειας του πλησίων μας. Έτσι λοιπόν ευπηθείς, πρόθυμη και διακριτική καθώς ήταν, αλλά και με πολλή φρόνηση και λεπτότητα, κατάφερε αυτή η εχμάλωτη να εχμαλωτήσει τους κυρίους της. Την αγάπησαν όλοι οι χριστιανοί. Κατόπιν με πυρήνα το σπίτι αυτού του αξιωματικού, κατάφεραν να εκχριστιανιστούν πολλές Περσίδες και Πέρσες. Τα γεγονότα όμως αυτά έφτασαν στα αυτιά των αρχόντων που εξοργισμένοι συνέλαβαν την Ευδοκία και την μαστίγωσαν αλίπητα. Έτσι πληγωμένοι την έριξαν στην φυλακή, αλλά μετά από δύο μήνες την έβγαλαν. Έσχισαν τις σάρκες της με αγκαθωτά ραβδιά, τρύπησαν το σώμα της με μητερά καλάμια και κατόπιν έσφιξαν τόσο το σώμα της με σχοινιά, ώστε πολλά κόκαλά της έσπασαν. Αλλά η Ευδοκία... Με γενναίο φρόνημα εξακολουθούσε να ομολογεί τον Χριστό και έτσι την αποκεφάλισαν, παίρνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.